Πάντως έχει τόσο η Κατερίνα Καγκάκη, επειδή έχει αίσθηση του χιούμορ, νομίζω δεν πάρει ξύλο ποτέ με τέτοια σχόλια. Μη σου πω ότι τα γουστάρει και να τα ακούει. Ο χρόνος θα δείξει. Έτσι, νόμα έχεις χιούμορ, έχεις. Θα σας πω σε άλλη Ξανθιά όμως. Ποια? Θα φύγουμε από το Μαρίος και θα πάμε ραδιομέγαρο. Τα αγαπημένα. Εκεί, Αγία Παρασκευή. Θα πέστε λίγο που θα πάμε. Θα πάμε στη δημόσια τηλεόραση. Όχι, ραδιομέγαρο. Τηλεόραση και στη Ρένια Θερασκέ, η οποία θα κάνει ανέμελες διακοπές το καλοκαίρι, διότι δεν θα είναι στον αέρα. Όχι, ρε, ανέμελο. Αυτό το λες προβληματισμένο. Έχει δέσει το γαϊδαρό τη. Πάντως, όχι. Όπως διαβάσαμε στο Newsit και στο ρεπορτάζ του Γρηγόρη του Μελά, γεια σας, αναφέρει ότι έχει πάρει το πράσινο φως μένει εκπομπή, αλλά για πρεμιέρα 15 Σεπτεμβρίου. Τι θρίλερ κι αυτό όμως, κάθε μήνα το πράσινο φως παίρνει και ξαφνικά εκεί που πάει να περάσει. Γιάννη Πορτοκαλί. Όμως, συνεχίζει το ρεπορτάζ και λέει ότι έχει δεχθεί έξτρα περικοπές στο κοστολόγιο της εκπομπής της κορίτσια, γιατί διανύουμε όλη η εποχή κρίσης βεβαίως. Και είναι αβέβαιο το αν θα είναι ή όχι στο team της εκπομπής ο Γιώργης Λαμπαθάκης, τον οποίο πόνταρε πολύ και η Ράνια. Αχ, τι θα έκανε ο Λαμπαθάκης εκεί? Τη γλάστρα συνήθως κάνει. Αλλά μπορεί να κάνει και μια στήλη έτσι διακόσμηση στο δικό του το αντικείμενο. Κοίταξε, τέτοια γλάστρα εγώ δεν έχω στο μπαλκόνι. Δεν έχω πρόβλημα. Την κρεβατοκάμαρα σου, όχι. Εντάξει. Στον μπαλκόνι περιμένει. Ουδής αντικατάστατος όμως, έτσι δεν είναι? Θα βρεθεί κάποιος άλλος εξίσου εντυπωσιακός, φαντάζομαι, για να πάρει τη θέση. Θα βρεθεί, τι. Έχει μοντέλα, ναι. Ρε Οδυσσέα, γιατί είσαι τόσο κακός με τους ανθρώπους? Και έχω και τρίτη. Γιατί είναι πιο ωραίος από αυτόν. Εντάξει, να κάνουμε. Έχω και τρίτη Ξανθιά.